Ακόμη και στο θέμα της προσεγγίσεως της Μόσχας δεν υπάρχει ομοφωνία με τις βαλτικές χώρες να επιθυμούν την μεγίστη των ποινών, την Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να είναι πιο μετριοπαθείς, ενώ η Ουγγαρία περισσότερο και η Βουλγαρία λιγότερο συνεχίζουν τον εναγκαλισμό τους με την Μόσχα. Όσο για τις σχέσεις της Ενώσεως με τις ΗΠΑ, πράγματι δεν διανύουν και την καλύτερα περίοδό τους. Η βεβαιότης κάποιων ότι η αποχώρηση του Τραμπ και η εκλογή του Biden θα έφερναν πιο κοντά Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον δεν υπαληθεύθηκε ποτέ. Τουναντίον δεν είναι ολίγες οι φορές που και οι δύο πλευρές ήρθαν σε σύγκρουση με πρωταγωνιστή σχεδόν πάντα τον Γάλλο πρόεδρο. Η πρώτη φορά ήταν μετά την ανακοίνωση της συμμαχίας AUKUS. Αυστραλία-Βρετανία είπα ολίγους μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου που ουσιαστικώς ικύρωνε μια εξαιρετικώς ωφέλιμη για το Παρίσι συμφωνία με την Καμπέρα για τα μάτια των Αμερικανών. Διότι έφνης οι Γάλλοι απόλυσαν 56 δις ευρώ. Τόσο εκόστιζαν τα 12 υποβρύχια τύπου Μπαρακούντα με τα οποία θα προμήθευε η Γαλλία το Αυστραλιανό ναυτικό πριν μπουν σφήνα οι Αμερικανοί. Εν τέλει Μακρόν και Μπάιντεν συνομίλησαν και οι τόνοι έπεσαν. Οι σχέσεις όμως μεταξύ Παρισίων και Ουάσιγκτον δεν επεκαταστάθησαν ποτέ πλήρως. Το αποκορύφωμα ήταν όταν τον περασμένο Οκτώβριο ο Γάλλος πρόεδρος επετέθη στον Αμερικανό ομολογό του με αφορμή την ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει και τα παιχνίδια με το φυσικό αέριο, καταγγέλλοντας τις ΗΠΑ ότι κρατούν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές του LNG στο εσωτερικό την ίδια ώρα που αποστέλουν σε τιμές ρεκόρ το καύσιμο στην Ευρώπη. Ταυτοχρόνως τις κατηγόρησε και όχι μόνον αυτός για την πολιτική των επιδοτήσεων της εγχωρίου βιομηχανίας καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν την κρατική επιχορήγηση να φτάσει στο 80% σε κάποιους τομείς ενώ εδώ στην Ευρώπη απαγορεύεται. Αιτία για τη νέα αυτή σύγκρουση είναι ο πράσινος νόμος του Τζο Μπάιντεν ο οποίος ουσιαστικώς δίδει πλεονέκτημα στις αμερικανικές εταιρείες έναντι των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Εν κατακλείδη μπορεί η Δύση να απασχίζει να δείξει μια ενιαία φωνή στο Ουκρανικό, ωστόσο στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς, ότι το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και όχι τυχαία και με μονωμένη έμπνευση του πρώην Προέδρου της, Ντόναλντ Τραμπ.